Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Ο Πέτρος γίνεται κουρέλι από την απόρριψη της Ελισάβετ. Σύντομα ο Πέτρος σοκάρεται καθώς η Ελισάβετ ζητά πίσω την μαντήλα της. Προσπαθεί να την πείσει για την αθωότητά του σε σχέση με το πάρτι αλλά μάταια. Η Ελισάβετ έχει αποφασίσει να φορέσει ξανά τα ράσα και να κλειστεί οριστικά στο μοναστήρι. Ο Γεράσιμος πείθεται από τους γονείς του να φύγει από το χωριό και να πάει στη Σουηδία. Μέχρι που ακούει από το Μίτσο να λέει στο Λευτέρι ότι είδε την Ελισάβετ να γυρίζει στο μοναστήρι. Η Κασιανή βλέπει το δημοσίευμα για την Ελισάβετ και αποφασίζει να ζητήσει από τον Μητροπολίτη να βγάλει ανακοίνωση προκειμένου το μοναστήρι να διαχωρίσει τη θέση του. Η οργή της όμως κορυφώνεται όταν η νεαρή κοπέλα επιστρέφει στη Μονή. Έξαλλη ζητά από τον Μητροπολίτη την απομάκρυνση της. Η Ελισάβετ τον εκλυπαρεί για συγχώρεση και του ζητά να πραγματοποιηθεί η κούρα της. Στο μεταξύ ο Πέτρος πηγαίνει στη Γερακιανή αποφασισμένος να της δώσει εξηγήσεις. Οι συνομιλίες του Ζαμάνου με τον Χρονά πέφτουν στα χέρια του Θέμη. Ο Βίκος ζητά από την Βέτα να του φέρει το Μαγκίνα για να μιλήσουν. Ο Θέμη συναντά τον Ζαμάνο, του αναφέρει ότι γνωρίζει τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη Στέλλα Χρονά. Ο Βίκος ετοιμάζεται να θολώσει τα νερά στον Καστρενό με άτομα που θα μεταφέρουν ψεύτικες πληροφορίες για την δολοφονία της Αγγελικής. Ενάντια στην επιμονή της Κασιανής, ο Μητροπολίτης φαίνεται πως θα επιτρέψει στην Ελισάβετ να παραμείνει στο μοναστήρι. Μέσα στο μοναστήρι θα έρθει πολύ κοντά με το Γεράσιμο. Στο μαγαζί του Καστρινού η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Ο Μαγκίνας έχει στριμώξει τον τρομοκρατημένο Λουκά πολύ άσχημα. Η Θάλια προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά στην αντίδραση του Λουκά θα δει ένα πρόσωπο που δεν έχει δει ξανά. Ο Πέτρος υποφέρει αφού αδυνατεί να επικοινωνήσει με την Ελισάβετ. Ο Σταυρίνος κάνει μία πρόταση στην Όλγα και ο Σαράντος στην Γιάννα. Σύντομα κάτω από την πόρτα του κελιού της η Ελισάβετ βρίσκει ένα φάκελο. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!